είδε τον Χάρο με τα μάτια Ιταλός πιλότος F-35. Ρωσικό μαχητικό SU-30 τον τύφλωσε με ευνηδιαστική επίθεση πάνω από την Βαλτική. Ένα Ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς και χαμηλής παρατηρησιμότητας τύπου F-35 λοιπόν, συνάντησε ένα αναπάντεχο πρόβλημα όσο συμμετείχε σε μια αποστολή εναέριας περιπολίας του ΝΑΤΟ πάνω από την Βαλτική θάλασσα. Ξαφνικά το σύστημα εντοπισμού και προειδοποίησης του μαχητικού σταμάτησε να λειτουργεί. Έπειτα αποκαλύφθηκε πως ο λόγος της δυσλειτουργίας ήταν μια ηλεκτρονική επίθεση που εξαπέλυσε ρωσικό μαχητικό τύπου SU-30SM. Πιο συγκεκριμένα και βάσει ξένης δημοσίευσης, ως απάντηση στις δράσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ ανέπτυξε αρκετά μαχητικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας τύπου F-35A της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Βαλτική τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Σκοπός της παράταξης ήταν τα αεροσκάφη της Ρώμης να περιπολούν τον εναέριο χώρο πάνω από την Βαλτική θάλασσα και συγκεκριμένα πάνω από περιοχές της Εστονίας που συνορεύουν με την Ρωσία. Τα F-35A των Ιταλών ξεκίνησαν να περιπολούν τον εναέριο χώρο πάνω από την Βαλτική θάλασσα περίπου έναν μήνα αφότου έφτασαν στην Εστονία. Κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου Ιταλικά μαχητικά αναχαιτίστηκαν από Ρωσικά μαχητικά τύπου SU-30SM. Πολύ πρόσφατα αποκαλύφθηκε ένα παρόμοιο περιστατικό, το οποίο οδήγησε βέβαια σε ένα αναπάντεχο ατύχημα. Αναλυτικότερα, ένα από τα F-35A της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας λέγεται πως πλησίασε πολύ κοντά σε ένα ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου AN-12, αναγκάζοντας τα μαχητικά SU-30SM που το συνόδευαν να απαντήσουν αποφασιστικά. Φαίνεται πως τουλάχιστον ένα από τα ρωσικά μαχητικά που συνόδευαν το μεταγωγικό AN-12 εξαπέλυσε ηλεκτρονική επίθεση κατά του Ιταλικού F-35 που πετούσε κοντά στο μεγάλο αεροπλάνο της Μόσχας. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, κάποια συστήματα του Ιταλικού μαχητικού έπαψαν να λειτουργούν σωστά. Ο Ιταλός πιλότος έκπληκτος ανέφερε μετέπειτα πως το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος εμφανίστηκε από το πουθενά δίπλα μου. Δεν περίμενα να βρίσκονταν τόσο κοντά μου. Ο Ιταλός πιλότος επιχείρησε να εκτελέσει ελιγμούς αποφυγής της ηλεκτρονικής επίθεσης, όμως δεν τα κατάφερε επειδή το ρωσικό μαχητικό τον ακολουθούσε ακριβώς από πίσω του. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.